Κομμάτι τώρα υποχρεωτικότητας. Πάμε να βρούμε τον κύριο Σταθόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης των Εργαζομένων στην Πυροσβεστική, των πυροσβεστών μας, που πάντα με αμέριστο σεβασμό, με τεράστιο σεβασμό και με πραγματικά, πώς θα το πω, υποχρέωση στο έργο τους, τους αντιμετωπίζουμε. Καλησπέρα, κύριε Σταθόπουλο. Καλησπέρα και σε όλους σας. Από τώρα και μετά, ειδικά για την ΕΜΑΚ, θεωρείται υποχρεωτικός εμβολιασμός. Να εξηγήσω ότι δεν μιλάμε για απόλυση αν κάποιος που υπηρετεί στην ΕΜΑΚ δεν εμβολιαστεί. Μιλούμε για μετάθεση σε άλλο πόστο. Αλλά όπως μάθαμε, κρίθηκε ότι πρέπει να συμβεί αυτό, γιατί η ΕΜΑΚ είναι μια κλειστή υπηρεσία, μπορεί να βρεθεί σε ειδικές συνθήκες. Αν κολλήσει ο ένας από τον άλλον, μπορεί μια ομάδα ολόκληρη να τεθεί εκτός επιχειρησιακής δυνατότητας. Άρα για τους ΕΜΑΚΙΤΕΣ θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Τι λέτε, κύριε Σταθόπουλε? Από την πρώτη στιγμή η άποψή μας πάνω στα θέματα αυτά σαν ομοσπονδία ήταν και παρατρέναμε τους συναδέλφους μας προκειμένου να εμβολιαστούν. Μάλιστα, εμείς οι ίδιοι σαν ομοσπονδία είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσουμε στη διαδικασία του προαιρετικού εμβολιασμού κατά παρέκκληση των ιδιωτικών. Με προτεραιότητα. Με προτεραιότητα, προκειμένου να τύχουμε μια ειδική ασώματα ασφαλείας και στρατό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και βάσει αυτής της προσπάθειας που έγινε από το Υπουργείο, εμβολιάστηκαν πάρα πολλοί συναδελφοί μου και πρώτος από όλους εγώ. Από εκεί και πέρα, έχουμε και κάποιους συναδέλφους οι οποίοι πιθανόν δεν θέλουν να εμβολιαστούν ή το αφήνουν για αργότερα ή θέλουν να πάνε με τον γενικό πληθυσμό. Δεν είναι θέσπιστο δηλαδή ότι είναι αρνητές του εμβολίου προκειμένου να δημιουργηθεί όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Όσον αφορά τη διαταγή του αρχηγείου, για μένα είναι μια θέση από τις οποίες είναι ένα επικοινωνιακό λάθος, το πούμε, του αρχηγείου. Έπρεπε να βγει κάπως διαφορετικά προκειμένου να μην προκαλέσει, εισαγωγικά προκαλέσει. Ένα λεπτό για να το καταλάβω, κύριε Σταθόπουλε, γιατί περιγράψατε και πολύ καλά κάνατε την απολύτως υπεύθυνη στάση που είχατε ως άνθρωποι και ως φυσικά πρόσωπα και ως σωματείο και ομοσπονδία για τους εμβολιασμούς. Με την λογική ότι αν είσαι στην ΕΜΑΚ και μπορεί να χρειαστεί να βρεθεί σε κλειστό χώρο για ώρες, ημέρες, ξέρουμε πώς δουλεύει η ΕΜΑΚ, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις εμβολιαστεί για να μην κολλήσεις και τους γύρω σου. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, ένας άνδρας της πυροσβεστικής που υπηρετεί σε αυτές τις ειδικές μονάδες αντιμετώπισης καταστροφών, για χρόνια ολόκληρα πριν από αυτή την πανδημία, έπρεπε να πάει, σε εισαγωγικά έπρεπε, να πάει στο Πουκέ, στην Ταϊβάν, στην Ταϊβάν, στην Αρμενία, προκειμένου να συνδράμει σε μια παροχή βοήθειας, σε ένα σεισμό. Κάνατε εμβόλια πριν ξεκινήσουν οι ομάδες, τα θυμάμαι. Κάναμε εμβόλια. Τα θυμάμαι. Για τη μαλάρια, την δυσεντέρη, για τον τύφο, την ελαιονοσία. Τώρα λοιπόν με αυτό, με το εμβόλιο για τον κορονοϊό, εσείς θεωρείτε ότι είναι λάθος ή επικοινωνιακά, λέτε, πρέπει να το χειριστεί διαφορετικά? Δεν είναι λάθος, είναι επικοινωνιακό λάθος. Επικοινωνιακό, όχι επί της ουσίας λάθος. Ναι, δηλαδή επί της ουσίας θέλω να πω ότι καλά κάνει το αρχηγείο και έβγαλε μια τέτοια διαταγή. Έπρεπε να τη βάλει με άλλη διατύπωση. Έτσι. Εγώ, επειδή ξέρουμε ποιος είναι ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος και ξέρει έναν τους άνδρες αυτής της ειδικής μονάδας, γιατί έχει περιδίσει 30 χρόνια στην ΕΜΑΚ. Ένα τηλέφωνο απλό να έπαιρνε σε 5 ανθρώπους, αμέσως δεν θα είχαμε αυτό. Εγώ την εντύπωση, κύριε Σταθόπουλε, ότι θέλω να πω πάντως ότι αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ότι δηλαδή και το όργανο, το συνδικαλιστικό όργανο των πυροσβεστών λέει ναι, καλό είναι που θα γίνει ο εμβολιασμός. Επικοινωνιακά ίσως έπρεπε να το έχουν χειριστεί διαφορετικά. Θέλω να τονίσω ότι αυτό το πράγμα επιλέχθηκε η ΕΜΑΚ στην ουσία σαν πιλότος για να απλώσει και παραπάνω. Είναι πιο μικρή ομάδα, πιο κλειστή ομάδα, δεν θα είχε πολλές αντιδράσεις έμαθα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέχθηκε η ΕΜΑΚ και για τη χρησιμότητα και τη φύση της αποστολής της, αλλά και για το ότι ήξεραν ότι δεν θα υπάρξουν πολλές αντιδράσεις. Και κατά τη δική μου γνώμη, σωστά επιλέγει. Αλλά θέλω να πω το εξής, κύριε Σταθόπουλε, και να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό που είδατε τώρα στην ΕΜΑΚ, που θα το δούμε αργότερα και σε άλλα σώματα και στην αστυνομία και στο νοσοκομεία, σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, θα το δούμε σε όλους μας. Κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει κάποιον να εμβολιαστεί. Δεν υπάρχει αυτό.
Αν δεν θες να κάνεις το εμβόλιο, δεν θα το κάνεις. Επιλογή σου και απόλυτα σεβαστή. Από την άλλη μεριά, αν ο κορονοϊός επιμείνει, από τον Οκτώβρη και μετά, μόνο εμβολιασμένοι θα μπαίνουν στο εσωτερικό καταστημάτων. Μόνο εμβολιασμένοι θα πετούν στα αεροπλάνα, χωρίς όλη τη διαδικασία με τα τεστ και τα υπόλοιπα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι για λόγους προστασίας της υγείας μας, όποιος είναι εμβολιασμένος θα ζει όπως ζούσε πριν τον κορονοϊό. Όποιος δεν είναι εμβολιασμένος θα πρέπει ή κάποια πράγματα να μην τα κάνει, όπως το να δουλεύει στην ΕΜΑΚ, να δουλεύει σε άλλη υπηρεσία της πυροσβεστικής, ή θα πρέπει να υφίσταται την βάσανο των τεστ συνεχώς. Αυτό είναι θέμα επιλογής του καθενός.